Bonjour à tous. Γεια σας, το Business Planet είναι στη Μαδέρα αυτή τη βδομάδα για να σας παρουσιάσει μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλοί επιχειρηματίες, να βρουν νέους πελάτες στο εξωτερικό. Αυτό έχει γίνει πραγματικότητα στο νησί. José Antonio, είστε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού στο Funchal. Πριν από 5 χρόνια λανσάρατε ένα νέο κρασί από τη Μαδέρα. Κάναμε μια έρευνα αγοράς και καταλάβαμε ότι υπήρχε χώρος για την παραγωγή και το εμπόριο ενός ξεχωριστού κρασιού από τη Μαδέρα. Επενδύσαμε στην ευαισθησία και στις γνώσεις γυναικών της Μαδέρα για να προσελκύσουμε το νεανικό και το γυναικείο κοινό. Και αυτό το κρασί έχει παγκόσμια επιτυχία. Δείτε μόνοι σας. Αυτές είναι οι 6 γυναίκες πίσω από το νεότερο κρασί της Μαδέρα. Είναι το πρώτο που κυκλοφορεί μετά από 80 χρόνια σε μια αγορά που κυριαρχείται από άνδρες, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Η καινοτομία αφορά κυρίως την ομάδα πίσω από αυτό το project. Είναι αποκλειστικά γυναίκες. Η επιτυχία του οφείλεται στη χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, στο μάζεμα των σταφυλιών με τα χέρια και στη χρήση ποικιλιών που υπάρχουν στο νησί Πόρτο Σάντο. Για να φέρει την ονομασία προέλευσης Μαδέρα, το κρασί πρέπει να έχει υποστεί παλαίωση τουλάχιστον 3 χρόνων. Η πρώτη σοδιά εμφιαλώθηκε το 2016. Χάρη στο δίκτυο του συνεταιρισμού, το κρασί σημείωσε αμέσως τεράστια επιτυχία. Οι πωλήσεις μας διπλασιάστηκαν μεταξύ 2016 και 2017, κυρίως χάρη στη μεγάλη ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος θα λανσάρουμε στην αγορά το πρώτο κρασί μας ηλικίας 5 ετών, στις 8 Μαρτίου, που είναι η μέρα της γυναίκας. Η πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται κατά τα 2/3 από ευρωπαϊκά κονδύλια δημιούργησε 6 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και προσέφερε νέες ευκαιρίες πώλησης των προϊόντων στους τοπικούς ίνοπαραγωγούς. Το project ήταν στη λίστα των υποψήφιων για το βραβείο πρόθεσης ευρωπαϊκής επιχείρησης στην κατηγορία υποστήριξη εταιρικής εξωστρέφειας. Είμαστε και πάλι μαζί σας στον Αμπελώνα José Antonio. Ποια είναι η επόμενη φάση για αυτή τη νέα ετικέτα? Καινοτομία, μάρκετινγκ, πολιτισμός και ιστορία. Αυτό το κρασί της Μαδέρα είναι γραφτό να έχει επιτυχία στη νεολαία και τις γυναίκες, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στο εξωτερικό. Με εντυπωσίαση η πρωτοβουλία σας, θέλω να την ακολουθήσω. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μου? Εάν έχετε μια καλή ιδέα, μια καλή ομάδα και αν πιστεύετε σε αυτήν, εάν σας στηρίζουν οι τοπικοί αλλά και οι εθνικοί θεσμοί, αν ελέγχετε καλά τα κοινωνικά δίκτυα, όλα είναι δυνατά. Για να τα πετύχεις όμως, πρέπει να πιστέψεις ότι είσαι ο καλύτερος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Business Planet.